Σήμερα εκδικάστηκε μία, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά τα νομικά, μία αίτηση αναστολής στον πληστηριασμό που έχουμε κάνει εναντίον του ακινήτου του υδροθεραπευτηρίου. Το κάνατε πριν μία εβδομάδα, ναι. Πριν μία εβδομάδα. Όχι πριν μία εβδομάδα, αυτό έχει γίνει από τον Ιούλιο. Τώρα αυτό είναι άλλο η αίτηση, το έγραψε όλο αυτό. Σήμερα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Εσείς τώρα περιμένετε να... Εμείς επειδή βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται με την, τον τρόπο που διοικείται η εταιρεία από τη συγκεκριμένη διοίκηση, την απόλυτη ανευθυνότητα, τα σφάλματα, τις παρανομίες που γίνονται συνεχώς, για τα οποία έχουμε ξεκινήσει και άλλη διαδικασία ποινικών διώξεων, και επειδή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συμφωνίας, συνεργασίας, συζήτησης αξιόπιστης με την παρούσα διοίκηση, γι' αυτό το λόγο ασκούμε όλα τα ένδυκα μέσα προκειμένου να σωθούμε. Να σώσουμε τα σπίτια μας που είναι υποθηκευμένα, τις περιουσίες μας, την εταιρεία μας, ό,τι μπορέσουμε να σώσουμε. Γιατί μετά από 2 χρόνια, με βάση τα μαθηματικά δεδομένα, θα υπάρχουν μόνο αποκαίδια στη θέση της τουριστικής. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Κάθε χρόνο μπαίνουν 1,5 με 2 εκατομμύρια μέσα. Αυτή τη στιγμή η τουριστική αυτοτελώς χρωστάει 12 εκατομμύρια. Δεν πληρώνει ΙΚΑ, δεν πληρώνει εφορία. Μάλιστα, δηλώνει ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι είναι πολιτική του να πληρώνει μόνο μισθούς και όχι ΙΚΑ και εφορία. Δεν πληρώνουν αυτά τα πράγματα. Έχουν και ο τρόπος διοίκησης του ΣΠΑ είναι άθλιος. Δηλαδή, το ΣΠΑ αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή από την τουριστική σαν ένα επαρχιακό ζαχαροπλαστείο. Καμία διαφήμιση, καμία πολιτική για πελάτες, τίποτα απολύτως. Άγνωστο. Το μεγαλύτερο ίσως σε όλη την Μεσόγειο αντίστοιχο έργο είναι παντελώς άγνωστο και μοιράζουν διαφημίσεις στα σουβλατζίδικα, στα Ίσμια και στο Κιάτο. Αυτή είναι η πολιτική. Για σήμερα δημιουργεί απόφαση, δεν βγήκε? Όχι, για σήμερα δεν βγήκε απόφαση. Είχαμε μία αίτηση στο δικαστήριο για το ακατάσχετο των πηγών, όπου είναι μέσα στο ΣΠΑ, στο δραπευτήριο. Αναμένουμε την απόφαση τη Δευτέρα. Ο Δήμος λειτουργεί για το καλό των δημοτών ή για την καταστροφή, όπως είπε, είναι, η αντίθετη μεριά? Δεν ξέρω τι είπε αντίθετη πλευρά, ούτε θέλω να το σχολιάσω. Είναι αυτονόητο όμως ότι η ευθύνη μας και η λειτουργία μας και ο στόχος και ο σκοπός που είμαστε εκεί είναι να λειτουργήσουμε και το κάνουμε κάθε μέρα, και αυτό ίσως είναι πονάει, αυτό κάνει θόρυβο. Το κάνουμε κάθε μέρα με πολύ δυνατό τρόπο να στηρίζουμε τα συμφέροντα των δημοτών μας και να υποστηρίζουμε τη δημοτική και δημόσια περιουσία.